Βρισκόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο του ITV. Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε άμεσα με τον κύριο Φίλιππο Αφίλιο. Ρωτώ το κοντρόλ. Ωραία, θα βάλει την ψήρα ο εμπειρότατος Φίλιππος Αφίλιος, ο οποίος είναι και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη «Γιάννε, ένα νέα εποχή», την παράταξη με επικεφαλής τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Και θα πάμε να τον δούμε τώρα, αφού δικτυώθηκε μόνος του, έτσι, καλωδιώθηκε μόνος του. Τι να κάνω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φίλιππο. Είναι... Ευχαριστώ πολύ. Το σέρβις είναι μείον. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ απόψε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε για λίγο με το ΣΥΡΙΖΑ, για πάμε στα αυτοδιοικητικά, να πάμε στο Δήμο Ιωνιτών. Να ξεκινήσουμε για λίγο με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε αποφασίσει ποιον θα ψηφίσετε 10 Σεπτεμβρίου την Κυριακή. Θα το πείτε δημόσια? Σας έχω ξαναρωτήσει, αλλά μήπως κάτι έχει αλλάξει? Όχι, δεν έχω αποφασίσει. Α, δεν έχετε αποφασίσει? Όχι. Γιατί μελετάω με πολύ προσοχή αυτά τα οποία μας κοινοποιούνται εξάλλου. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είχα την ατυχία να μην μπορέσω να παρακολουθήσω το συνέδριο και τις ομιλίες λόγω της γνωστής απασχόλησης του στο νοσοκομείο για... Να σας ευχηθώ περαστικά, όχι σε εσάς, στην σύζυγό σας, περαστικά, πολύ γρήγορα να περάσουν και όλα αυτά. Δεν μπόρεσα να τα παρακολουθήσω, με αποτέλεσμα να τα κοιτάω τώρα και να δω, έτσι. Βέβαια, εγώ δεν ήμουνα με την... με τις ομάδες οργανωμένες, να είναι ξεκάθαρο αυτό. Το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό λάθος το ότι υπήρχαν και λειτουργούσαν, γιατί αυτό δεν είναι πώς να το πω, ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Δυστυχώς καταλήγει σε οργανωμένη φράξια. Αυτό κάθε κόμμα που έχει τέτοιο πρόβλημα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πάει και τελείως. Ποιος δημιουργεί τη φράξια? Μα υπήρχαν μέσα ομάδες οι οποίες λειτουργούσαν κανονικά. Αυτό το πράγμα είναι λάθος. Για τις συνιστώσεις λέτε? Βεβαίως. Είναι λάθος. Και για την ομπρέλα? Βεβαίως. Μάλιστα. Είναι λάθος. Τελείωσε. Η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Να σας ρωτήσω τώρα. Τα κόμματα δεν θα είναι ποτέ απόλυτα ομοιογενή. Σωστά. Προφανώς θα υπάρχουν άλλες απόψεις, άλλες ιδέες, άλλες προτάσεις. Ναι. Άλλες τάσεις, ναι. Αλλά αν αυτά μεταφερθούν... Όχι θεσμοθετημένες, λέτε... Μα δεν γίνεται. Προφανώς ένα κόμμα έχει και άλλες απόψεις μέσα. Τι να τις λένε. Να μην τις λένε. Όχι να τις λένε. Αν κάνατε εσείς μια δημόσια εκτίμηση... και ανοιχτά στα όργανα. Να. Αλλά όταν αυτό οργανώνεται σε ομάδες, το κόμμα αυτό χάνει. Ναι, δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό μαζί σας. Έχουμε άπειρα παραδείγματα. Σωστό, σωστό. Της αριστεράς. Εκτίμηση δεύτερο Σκεφτείτε γύρο μπορείτε να κάνετε. Το 89 τι έγινε. Εκτίμηση δεύτερο γύρο. Ποιος θα είναι στο δεύτερο γύρο? Ποιος? Πιστεύω ότι θα είναι ο Παπάς με την Αξιόγλου. Ο Παπάς με την Αξιόγλου. Λέω. Ναι. Όχι, ναι, ναι, μια εκτίμηση, μια πολιτική πρόγνωση κάνετε. Ναι. 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 Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τα αυτοδιοικητικά, τα δικά μας εδώ. Γιατί άναψε λίγο ο καυγάς τώρα και τραβάει. Ναι. Ωραία. Για τον Κασελάκη σας έχω ρωτήσει, μην τα ξαναπούμε, έτσι. Όχι, τι να πω. Δεν το ξέρω. Ούτε ότι διαμορφώνεται σκηνικό διάσπασης, είπατε εσείς, γιατί δεν θα έχει μεγάλα ποσοστά ο Κασελάκης. Ωραία, το θυμίζω απλά. Τη συλλογή υπογραφών για να θέσει υποψηφιότητα. Βρήκε ίσα ίσα 30 υπογραφές. Αλήθεια είναι αυτό. Το κόμμα είναι έτσι, αλλά μήπως η κοινωνία λέει άλλα? Και ξέρετε, υπάρχει τώρα ξέρετε, η κοινωνία στα νέα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινωνία λέει άλλο, θα τα επιβάλλει. Το θέμα είναι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι από αυτή τη διαδικασία, εκείνο που θα προκύψει και θα είναι θετικό είναι ότι θα παραπλουστούν μια σειρά από ανθρώπους που θεωρούνται παραδοσιακά έτσι οι γκουρού της αριστεράς και κατά τη γνώμη μου είναι λίγο μακριά ανοιχτωμένη. Το ακούω, αξιολογείται. Πάμε έχουν στα αυτοδιοικητικά. Έχουν πάρα πολύ τα πράγματα. Αλήθεια είναι. Όπως και αλήθεια. Στην πόλη μας έχουν αλλάξει, όπως και για στην Ελλάδα έχουν αλλάξει. Πάμε εδώ στην πόλη. Πάμε στην πόλη αυτοδιοικητικά. Είστε υποψήφιος τελικά περιφερειακός σύμβουλος, δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Γιάννενα Νέα Εποχή. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, είπατε ξεκάθαρο ότι θα στηρίξετε τον Δημήτρη Παπαγιώργιο. Περιμένατε βέβαια να υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση. Το είχατε αποφασίσει τότε να είστε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Πώς έγινε εσείς, το προτείνατε? Όχι, η κουβέντα είχε ξεκινήσει, αλλά μέχρι την τελευταία στιγμή δεν είχα καταλήξει. Ποιος σας πρότεινε, ο Παπαγεωργίου ή εσείς το προτείνατε? Κοιτάξτε, τον Παπαγεωργίου δεν τον γνώρισα χτες. Δεν περίμενα να γίνει δήμαρχος για να καταλάβω ποιος είναι ο Δημήτρης του Παπαγεωργίου. Ποιος έκανε την πρόταση, τέλος πάντων, να είστε δημοτικός?
Ο Δημήτρης Παπαγεωργίου είναι γνώριμός μου, έως και φίλος μπορώ να πω, από το 90. Μάλιστα. Τις εκλογές του 10 ήταν από τα βασικά στελέχη και γραμματέας της οργάνωσης τότε του ΠΑΣΟΚ, που στήριξε την ενωτική πρωτοβουλία που κάναμε. Ήταν σε όλες τις εκδηλώσεις μας, ήταν σε όλη την προεκλογική περίοδο. Να. Δεν είναι δηλαδή ένας άνθρωπος άγνωστος. Έτσι. Η συγκυρία με το θάνατο του Μωυσίδη Σάφου. Να. Τον έφερε δήμαρχο. Προφανώς έφερε σε όλους προβληματισμό. Και αυτοί οι προβληματισμοί μου έτσι οδήγησαν και το να συναντηθούμε. Δεν είναι κανένα περίεργο, ούτε κανένα ανώμαλο, ούτε κανένα μυστικό. Σωστά. Εγώ ήθελα στις συζητήσεις να διασφαλιστούν κάποια ζητήματα, τα οποία μου τα διασφάλισε. Τι εννοώ? Να. Εννοώ πώς θα λειτουργεί η παράταξη, να. Εννοώ πώς θα υπάρχουν οι ομάδες δουλειάς, εννοώ πώς θα λειτουργήσουν τα τοπικά συμβούλια και οι τοπικές ενότητες, εννοώ πώς θα πρέπει με την αντιπολίτευση να υπάρχουν κοινές επιτροπές να προπαρασκευάζουν μεγάλα ζητήματα. Μάλιστα. Συμφωνία για το τι θα πάρετε αν είστε δημοτική αρχή, δεν κάνατε? Δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία. Ούτε καν έκατσε στο τραπέζι τέτοια κουβέντα. Αυτό μου είπε και ο Παπαγεωργίου, αλλά... Δεν έκατσε, σας διαβεβαιώ ενυπόγραφα. Στο τραπέζι, συζήτηση, αν θα πάρω την καρέκλα, την τάδε, ναι. Δεν πήγε κανένα. Δεν το συζητήσατε. Δεν επέτρεπα εγώ να μπει. Μάλιστα. Και να ήθελε να τη βάλει ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, δεν το άφηνα εγώ, που δεν την έβαλε ο άνθρωπος. Έτσι μου είπε, ναι, δεν υπήρξε τέτοιο. Ήταν πολιτική και η επιλογή μου είναι πολιτική. Και ξέρετε γιατί, για το ξαναλέω. Mm-hmm. Γιατί το 10, τα έχουμε ξαναπεί, αυτή βέβαια, όλη πείτε, η ομάδα, ναι. Συνέχισε μετά με τον Μωυσή Ελισάφ και συνεχίζει σήμερα με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Έχετε ξαναπεί ότι η παράταξή σας είναι στο Παπαγεωργείο. Η συνέχεια της παράταξής σας είναι ο Παπαγεωργείου, λέτε. Είναι και προσωπική μου πολιτική η πολιτική συνεργασιών στην αυτοδιοίκηση. Βέβαια, τούτη τη φορά, για να λέμε και την αλήθεια, έτσι, έχει γίνει ο λίγο ανακάτημα ευρύτερο. Δηλαδή, από πολλές μεριές. Έχουν πάει από εδώ, έχουν πάει από εκεί. Δεν με πειράζει εμένα αυτό. Καλό είναι, δεν κακό, έτσι. Είναι να γίνεται, το καλό, πέρα. Είναι ότι... Αναταραχή ωραίος καιρός, έλεγε ο Μάου. Χθες το βράδυ στην εκδήλωση παρουσίασης που είχε ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, εκεί είδα εκατοντάδες νέους ανθρώπους που πραγματικά ήρθαν να μου συστήνονται, διότι δεν τους γνώριζα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Συμφωνώ. Να μπαίνει νέο πολιτικό δυναμικό στα κοινά. Και αυτό Συμφωνώ. Εγώ το εκτιμάω πάρα πολύ. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Είμαι λίγο αποκαρδιωμένος από αυτούς που ενώ έχουν υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση και έχουν τη σχετική τους εμπειρία, ναι. Βρίσκονται ακόμα σε ένα επίπεδο να διαλαλούν έτσι, μια λογική παρελθόντος. Δηλαδή, για ποιον λέτε τώρα και σήμερα, λέτε. Ναι. Δεν μπορεί να είσαι υποψήφιος δήμαρχος και να βγαίνεις να μιλάς για τις λάμπες, για τις λακκούβες, για τις... Τώρα μου δείχνετε το Θωμά Μπέγκα και αυτά που είπε πριν εδώ. Ας μην τα έλεγε εγώ αυτό. Αυτό δεν λέτε, έτσι. Λοιπόν, δεν μπορείς να τα λες αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν δείχνω κανένα. Λοιπόν, αυτή η λογική είναι λογική λάθος. Είναι λογική της δεκαετίας του 70. Σήμερα ο δήμαρχος δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Σήμερα η πόλη έχει αλλαγές μεγάλες. Έχει αυξηθεί και άλλο πληθυσμός της, ενώ αραιώνει η ενδοχώρα. Σωστό είναι αυτό, αλλά άμα οι λάμπες είναι κλειστές, άμα έχει σκοτάδι, και καθημερινότητα δεν είναι δουλειά του Δημάρχου. Ναι. Όχι, είναι δουλειά του Δημάρχου, είναι δουλειά όλου του Δημαρχείου. Υπάρχουν άνθρωποι να το κάνουν, υπάρχουν υπηρεσίες να το κάνουν. Αρκεί να έχεις το προσωπικό που απαιτείται. Και εδώ μπαίνει θέμα κυβέρνησης. Πρέπει να μας δώσουν τις θέσεις που λείπουν. Δεν μπορούμε να λειτουργήσει το Δημαρχείο με 7 ανθρώπους στην πολυοδομία για ολόκληρο τον νομό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν να σας ρωτήσω, πριν πάμε σε αυτά. Με έλλειμμα τεχνητών, ηλεκτρολόγων, ωραία. Χειριστών, σωστό. Οδηγών. Πριν πάμε σε αυτά, θέλω κάτι ακόμη για την υποψηφιότητά σας. Οι περισσότεροι πίστευαν ότι θα στηρίξετε τον Δημήτρη Παπαγεωργίου, αλλά δεν θα είστε υποψήφιος. Μάλιστα, ο Μιχάλης Κασής, εδώ μιλώντας μαζί μου, μου είπε τι κάνει ο Φίλιππ Βασίλης, δημόσια το είπε, από δήμαρχος τώρα κλητήρας, χρησιμοποίησε αυτή τη φράση. Ναι. Γιατί μπήκατε στη λογική να είστε υποψήφιος μαζί με τον Παπαγεωργίου? Θέλω να ακούσω το σκεπτικό, πώς το νιώσατε, πώς αισθανθήκατε. Κοιτάξτε, μερικοί που παλεύουν και είναι αυτοδιοικητικοί δεν παλεύουν για την καρέκλα. Εγώ λοιπόν έκρινα την τελευταία στιγμή και αν το θέλετε το άφησα και για έκπληξη. Προβληματιστήκατε λίγο, προβληματιζόσασταν μέσα. Βέβαια προβληματίστηκα. Τι νιώσατε και σας έκανε να... Ένιωσα ότι μπορώ να μπω και να συνεισφέρω, ότι μπορώ να βοηθήσω,
Δεν το παίζω γκουρού. Μπορώ όμως μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να προτείνω πάρα πολλά πράγματα και να έχω θέση ευθύνης, ξεκαθαρίζω, όχι έμιστη, με ποια έννοια, σε τομέα που πραγματικά πρέπει να γίνει δουλειά. Παραδείγματος χάρη. Α, δεν θα είστε έμιστος, δηλαδή αντιδήμαρχος δεν θα είστε. Έμιστη θέση δεν θα έχετε. Γιατί να με. Όχι, ρωτώ, ρωτώ. Να βάλει νέους ανθρώπους να τρέξουν. Δεν θα έχετε έμιστη θέση. Δεν κάνει τέτοια πράγματα, αλλά σας λέω. Μάλιστα. Ναι. Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή έχω εμπειρίες πολλές. Μπορώ να συνεισφέρω και στη ΔΕΙΑΗ, στο Συμβούλιο. Να, ναι. Μπορώ να αναλάβω το κομμάτι της λίμνης και του περιβάλλοντος, διότι το δούλεψα πάρα πολύ με το φορέα της λίμνης, ναι, και το, ναι, κατέχω. Γενικόλογες κουβέντες για τη λίμνη δεν υπάρχουν. Τελείωσαν τα γενικόλογα και τα εμπειρικά. Έτσι, τα εμπειρικά φτάσαμε όσο εδώ που φτάσαμε. Τελείωσαν τα εμπειρικά. Τα έργα τα περισσότερα προστασίας έχουν ολοκληρωθεί από το Δήμο. Ούτε περισσότερα. Όλα έχουν ολοκληρωθεί. Μόνο οι λογκάδες έχουν μείνει. Επομένως, και αμφιθέα, θα κλείσει και αυτό. Η αμφιθέα έχει περάσει. Λοιπόν, επομένως, ναι, η δουλειά που είχε να κάνει ο Δήμος την έκανε. Η διαχείριση τώρα πρέπει να γίνει μέσα στο νερό. Και έχει ευθύνη και το κράτος να κάνει τα υπόλοιπα. Δηλαδή τα έργα υδρονομίας, και να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι. Ναι, ναι. Γύρω από τη λίμνη υπάρχουν 4-5 ποτάμια που κατεβαίνουν μέσα στη λίμνη. Που είναι ξεροπόταμα το καλοκαίρι, αλλά το χειμώνα κατεβάζουν. Εμπλουτίζουν. Είναι μεγάλες στραγγιστικές τάφροι, οι οποίοι μαζεύουν νερά από το λιγανοπέδιο για να μην έχουμε πλημμύρα και να φέρουν στη λίμνη. Αυτά είναι έργα του κράτους πρέπει να τα κάνει. Ξέρετε, κύριε Ντόκα, ότι όλο το πακέτο είναι 15 εκατομμύρια. Μόνο. Μάλιστα. Με πλήρη μελέτη. Άρα λοιπόν να αφήσουν όλες τις κουβέντες, να την αφήσουν τη λίμνη ήσυχη, να δώσουν τη χρηματοδότηση και αντιλαιόν. Κάτι ακόμα. Μου λέτε δηλαδή, με λίγα λόγια θα το πείτε, ότι η εμπειρία σας θεωρήσατε ότι μπορεί να βοηθήσει. Βεβαίως. Το Δημοτικό, βεβαίως, Συμβούλιο. Βεβαίως, και με φίλους που κουβέντιασα, με παρότρινα. Δεν μου είπε κανένας μη κατεβαίνεις. Κανένας δεν μου είπε το αποδήμος κλητήρα. Ξέρετε γιατί? Και δήμαρχος να είσαι, μπορεί να γίνεις και κλητήρας, άμα εξυπηρετείς συμφέροντα. Κλητήρας είσαι τότε, δεν είσαι δήμαρχος. Μάλιστα. Ολοκληρώστε αυτό που πήγατε να πείτε, εάν δεν σας έχω κόψει τον ερμό της σκέψης σας. Ακούστε, ναι. Υπάρχει, να το ξανασυνοψίσουμε, υπάρχει, ναι, ναι, μια πολυδιάσπαση. Αυτή η πολυδιάσπαση έχει τα κακά της, έχει και τα καλά της. Μιλάτε για τις 7 υποψηφιότητες, έτσι. 7 υποψηφιότητες και ανάμεικτες παρατάξεις. Και ανάμεικτες παρατάξεις. Έχουν βέβαια τα γνωρίσματά τους η καθεμία. Με τους επικεφαλείς βέβαια. 2 επικεφαλείς κεντροαριστεροί, 3 κεντροδεξιοί. Η κομμουνιστρία Όλη Τσουμάνη και ο Χρυσός Πατσούρας. Από την Ανταρσία, ναι. Από την Ανταρσία, το έλλειμμα, ναι, ναι. Το έλλειμμα που δεν έπρεπε να υπάρχει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να. Δεν τα καταφέρατε και δεν τα καταφέρατε. Όχι, να, όχι, όχι, να διαμορφώσετε. Δεν τα καταφέραμε όλοι μαζί. Αυτόνομη δεν παρα... τα κατάφεραν μερικοί. Ποιοι δεν τα καταφέραν? Εγώ από την αρχή είχα διαβλέψει, να, ότι θα υπάρχει πρόβλημα με την αυτόνομη κάθοδο. Ήταν υπερθεματιστές με τα πλακάτια στα χέρια. Αυτόνομη κάθοδο. Και όταν ήρθε η ώρα της αυτόνομης κάθοδο, εντάξει, είπαμε αυτόνομη. Ναι. Δεν υπήρχε υποψήφιοι. Ναι. Κορυδευόμασταν δηλαδή. Οι υπερθεματιστές της αυτόνομης καθόδου εξαφανίστηκαν όταν υπήρξε αυτό το ζήτημα στο τραπέζι. Εξαφανίστηκαν, αλλά μετά θα ξαναεμφανιστούν μετά από 5 χρόνια. Αλλά δεν νομίζω να δώσει κανένα σημασία. Επομένως, ποιοι ήταν αυτοί? Εγώ από την αρχή δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Εγώ από την αρχή, άρα, δεν θα βγάλω το εσωτερικό. Okay. Εγώ από την αρχή είχα ταχθεί υπέρ της λογικής των συνεργασιών. Όχι από το μυαλό μου. Το έλεγε και απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλαγε για συνεργασίες. Τους είπα λοιπόν, πάμε να προσεγγίσουμε τις πλησιέστερες σε εμάς παρατάξεις. Έτσι, πάμε. Δεν έγινε ποτέ. Και καταλήξαμε στην απόφαση κατά συνείδηση. Εγώ λοιπόν η συνείδησή μου μου λέει να πάω σε αυτό το κομμάτι, το οποίο θεωρώ ότι έχει και ήθος και αποτελεσματικότητα. Διότι, μάλιστα, παρά τον κορονοϊό 2 χρόνια, παρά τα προβλήματα όλα αυτά, αυτή η Δημοτική Αρχή απέδωσε έργο. Πολύ. Τώρα, αν μερικοί ενοχλούνται γιατί το έργο γίνεται τον τελευταίο καιρό, μα δεν έγινε από επιλογή τους. Έγινε λόγω του κορονοϊού. Αφού όλα πήγαν πίσω. Και αυτά τα έργα λίγο πριν τις εκλογές τα έχουμε συνηθίσει. Ευτυχώς που υπάρχουν εκλογές, λένε οι πολίτες, και γίνονται κανένα έργο. Αλλά όχι. Τα έργα έχουν καιρό που τρέχουν, πάρα πολύ καιρό, ωραία, και είναι πολλά. Και αποτελεσματικά. Και σε σημεία που όλη η κοινωνία τα ήθελε. Πάρτε το άσυλο Νιάτων. Πόσα χρόνια φωνάζουμε για το άσυλο Νιάτων. Πόσα... Εγώ τουλάχιστον σε αυτή την πόλη, από τότε υπάρχει ένα σχολείο με το 82, μιλάμε για το άσυλο Νιάτων. Ναι, ναι. Τώρα υλοποιείται. Πάρτε μέσα στο κάστρο τα μνημεία. Ναι. Υλοποιούνται.
Του γενιώτικου σαλόνι που σκάσαμε να το παραφέρουμε, δώρο μας το έκανε ο Τσίπρας και το ξαναπήραμε, καταργώντας το δικαστήριο. Έτσι, τώρα θα υλοποιηθεί. Αυτά ήταν δώρα που υπήρχαν στην προηγούμενη δημοτική περίοδο του κ. Μπέγκα και δεν τα αξιοποίησε. Αντίθετα, ήρθε και σε σύγκρουση με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και ψηφίσματα έβγαλε όταν του ζήτησε η κυβέρνηση να βάλουν τα λεφτά στην Τράπεζα της Ελλάδας για 15 μέρες. Βγάζαν ψηφίσματα μέσα στο Δημοτικό Συμβουλίο κατά της κυβέρνησης. Και όταν ήρθε η ώρα της μελέτης για το μεγάλο έργο Γεννηματά Παράκαμψη Πανεπιστημιακό, έβγαζε ψηφίσματα ότι είναι πολιτικοί οι λόγοι που ο Φάμελος κόβει τη μελέτη. Κάποιος πολιτικός λόγος δεν ήταν. Ήταν ελλιπείς οι περιβαλλοντικές μελέτες. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Αυτά αξιολογούνται από τον κόσμο, θα αξιολογηθούν και σε ένα μήνα. Εγώ θα τα πω ξεκάθαρα και να πω και κάτι θέλετε. Ακόμα. Πείτε οι δύο παρατάξεις που λέμε στις κεντροαριστεράς δεν είναι οι ίδιες. Δεν είναι οι ίδιες. Δηλαδή, όχι. Για πείτε. Η μία παράταξη εκφράζεται από το σκληρό Πασόκ Κινάλ με τα πρώτα του στελέχη μέσα. Έτσι. Ποια παράταξη είναι αυτή? Παράταξη του κ. Μπέγκα. Και η άλλη? Και η Πόπα Γεωργίου, η οποία δεν έχει επαφή με αυτό το κομμάτι, διότι το σκληρό κοινάλ ήταν αυτό που μας απέριψε στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε συνεργασίες. Δεν ήταν. Εντάξει, Πασόκ είναι από πάντα ο Πόπα Γεωργίου, αυτό μου είπε και προχθές. Μα εδώ. Δεν είπε από πάντα και παραμένει εκεί. Πασόκ, μα δεν είπε ο άνθρωπος ότι είναι κάτι άλλο, ναι. Αφού ήταν γραμματέας του Πασόκ. Ναι, ναι, μα βέβαια. Όμως αυτή παραμένει. Την παράταξη μπέκα. Ναι. Υπήρχαν αυτές, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Δεν το ίδιο με την στην παράταξη Μπέγκα υπάρχουν και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όμως. Υπάρχουν 2-3 άνθρωποι. Και λοιπόν. Στην παράταξη Παπαγεωργίου. 15. Τι, 15. Για πείτε μου ονόματα. Τι ονόματα. Στελεχών. Χθες ήταν εκεί. Στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Τι βγάλω αύριο. Στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω τώρα. Άρα για να καταλάβω, θα μου στείλεις. Στο Facebook. Για να καταλάβω. Τα περισσότερα στελέχη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ είναι στην παράταξη Παπαγεωργίου. Εγώ χτες στο Grand Serai μέτρησα 15. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ωραία. 4 είναι στο κεντρικό, 4 είναι στο Ιωαννίνο και οι υπόλοιποι είναι στα περιφερειακά. Πώς θα κατανεμηθούν οι ψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ στον Παπαγεωργίου και στον Μπέγκα και αλλού μπορούν να πάνε, αλλά μια εκτίμηση κάνετε, όχι δεν επιθυμία, ξέρω, μια εκτίμηση τώρα θέλω. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι θέλω να πάρω σταυρούς για να βγω ναι. Και θα τρέξω να μιλήσω στον κόσμο. Να πω κάτι τώρα για εσάς, αν και δεν θα έπρεπε για εσάς, εσάς δεν σας ψηφίζει μόνο το μέλος, ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε διείσδυση και σε άλλους χώρους. Απευθύνομαι σε όλο τον κόσμο. Ναι. Στους ανθρώπους που με ξέρουν πάρα πολλά χρόνια, είμαι καθαρά αυτοδιοικητικός. Έχω δουλέψει και έχω κάνει αυτό που έχω κάνει στην πόλη, δεν θα κάνω απαρίθμιση του έργου μου. Αλλά εγώ θα πάω σε όλο τον κόσμο να μιλήσω, να ακούσω. Κατανοητό. Έχετε διείσδυση. Χρειάζεται να εκλεγώ. Σωστό. Έχετε διείσδυση σε κάθε δεν περίπτωση. Χωρίς σταυρούς, δεν γίνεται χωρί σταυρό. Δεν γίνεται χωρί σταυρό. Αυτό είναι το θέμα. Σε κάθε κάπου περίπτωση όμως. Νόμος, αυτό που έβγαιναν κατευθείαν οι παλιοί, οι πρώην δήμαρχοι. Αυτό που κάνατε πάντως, κύριε Φίλιο, θέλει μια γενναιότητα τώρα. Είστε δήμαρχος ξανά και ξανά μετά από πολλά χρόνια. Θέλει μια γενναιότητα και μια υπέρβαση αυτής της διαδικασίας. Δεν την έχουν πολλοί. Βλέπουμε σε πολλά σημεία πολλοί να προτάσουν την φιλοδοξία τους, την εγωιστική τους φιλοδοξία, που είναι θεμητή σε ένα σημείο και έτσι λειτουργούν τα ανθρώπινα δημοκρατίες. Εσείς το ξεπεράσατε αυτό και λέτε πρώην δήμαρχος, δύο φορές δήμαρχος και λέτε όχι, θα κατέβω τώρα υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Με έκουψε μια θητεία τρεις φορές δήμαρχος, αλλά δύο φορές εννοώ με απόσταση χρόνων. Ναι, το διόρθωσε. Ναι. Λοιπόν, άκουσε να σου πω. Για πες. Εμένα με ενδιαφέρει να προσφέρω. Και έχω αποδείξει ότι δεν κολλώνω στα δύσκολα. Ποτέ. Δεν με νοιάζει. Σχόλια θα γίνουν. Και πόσο χρονό είναι και τι θα κάνει και ξέρω εγώ τι. Ωραία αδερφέ, όσο είμαι καλά και μπορώ, για αυτή την πόλη η οποία με τίμησε τρεις φορές και άλλες πέντε φορές σύμβουλο με ψηλά ποσοστά, άρα λοιπόν εγώ για την πόλη, τώρα που διαθέτω και χρόνο και νου και εμπειρία, θα προσφέρω. Ναι, ή έχετε ισχυρό τον ιό μέσα σε αυτές τις πολιτικές,
ή πραγματικά είστε γενναιόψυχος τώρα, για να επαναλαμβάνω, για να είστε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ή και τα δύο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ως πολιτικής. Υπάρχει. Αλλά αποβάλλεται αν... από τον οργανισμό 6 μήνες μετά το βιολογικό θάνατο. Αν ο έλεγε ο Βενιζέλος. Πολιτικής ήταν τόσο καλός όσο ήταν σήμερα, μακάρι να κολλήσουμε όλη τέτοια ίωση. Συμφωνώ μαζί σας. Τώρα, τι λέτε στον κόσμο λίγο πριν τις εκλογές, ένα μήνα πριν τις εκλογές? Αυτό το μήνα θα παιχτεί όλο το παιχνίδι. Όποιος χάσει, όποιος κερδίσει, αυτό το μήνα. Τώρα ο κόσμος αρχίζει και ασχολείται μαζί μας. Τι λέτε στον κόσμο, λοιπόν, έτσι συνοπτικά, εν κατακλείδη? Καταρχάς ότι χρειάζεστε σταυρό. Δεν είναι. Χωρίς σταυρό δεν γίνεται τίποτα. Όλοι οι σύμβουλοι θέλουν σταυρό. Εγώ θέλω. Ναι. Ακούστε. Τι λέτε στον κόσμο, λοιπόν? Να ζητήσουν το σταυρό. Το θέμα είναι να πω στον κόσμο δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι να έρθουν να ψηφίσουν. Είναι πολύ κακό στην Ελλάδα να έχουμε φτάσει στο 50% αποχή. Έχετε δίκιο. Απόλυτα δίκιο. Πολύ κακό. Καταστρέφει το μέλλον αυτών των ανθρώπων, κυρίως των νέων που δεν πάνε να ψηφίσουν. Έτσι, το να έχεις ένα 25% αποχή, να το καταλάβω, ξενιτεμένοι, μόνιμα στο εξωτερικό, γερόντι, άρρωστοι, να το καταλάβω. Ζουρλή, να το καταλάβω. Αλλά δεν μπορεί νέοι άνθρωποι να μην πάνε να ψηφίσουν. Είναι το μέλλον τους, η ψήφος είναι το όπλο τους. Ένα είναι αυτό. Άρα συμμετοχή στις εκλογές. Δεύτερο, να κρίνουν με προσοχή. Δεν υπάρχουν τώρα ετικέτες και ταμπέλες. Αυτά πέθαναν. Έτσι. Ή έχουν μείνει σαν μουσιακά είδη. Προφανώς κάποια ζητήματα αρχών και για κάποια κόμματα καλά κάνουν και τα υπερασπίζουν. Εννοώ το κουκουέ, έτσι. Καλά κάνουν και ενταρσία και λοιπά. Καλά κάνουν. Όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα, η ζωή είναι πολύ πιο πολύπλοκη, αλλάζουν άρτην παγκοσμίως τα ζητήματα, η πόλη μας αλλάζει, αλλάζει η διαστρωμάτωση. Και να σας πω κάτι, κύριε Ντόκα. Ξέρετε ότι έχουμε μεγάλο αριθμό νέων οικογενειών στην πόλη και έχουμε μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Άρα λοιπόν, έτσι, ένα σοβαρό μέλημα του Δημαρχείου θα είναι να κινήσει ό,τι μπορεί για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Και θέσεις εργασίας του Δημαρχείου μπορεί να κάνει με δύο τρόπους. Είτε κάνοντας συνέχεια, προκυρήσοντας έργα, διότι έργα θα γίνουν από τους εργάτες και από τους τεχνίτες, είτε ευνοώντας επενδύσεις. Ναι. Έτσι. Και σήμερα δεν υπάρχουν επενδύσεις. Δεν είναι επένδυση η καφετέρια. Η καφετέρια είναι μεροκάματο ή παροχή υπηρεσιών. Έτσι. Δεν είναι, δηλαδή θέλει μεγάλη προσοχή. Ναι, παραγωγή. Σήμερα θέλει παραγωγική επένδυση και κυρίως να αξιοποιήσουμε τον πρωτογενή τομέα που ανήκει στο κομμάτι του Δήμου Ιεντών. Δηλαδή ο Δήμος Παμβότητας έχει μεγάλο πρωτογενή τομέα. Και όχι μόνο, και άλλες ενότητες. Αυτά πρέπει να ενισχυθούν. Και επίσης ο Δήμος πρέπει να περάσει και σε μια φάση πολύ εξυγχρονιστική. Ποια? Της ενέργειας. Η ενέργεια είναι πλέον ένα ακριβό πράγμα. Το ξέρουμε στα σπίτια μας, το ξέρουν οι μαγαζάτρες, το ξέρουν οι επιχειρηματίες. Ο Δήμος πληρώνει τεράστια ποσά κάθε χρόνο. Άρα και τα LED θα δώσουν ανάσα οικονομική μεγάλη, αλλά και πρέπει να δημιουργήσουμε κοινότητες που να δημιουργήσουν ενέργεια. Αυτό μπορεί να το κάνει το Δημαρχείο. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί Δημήτρης Παπαγεωργίου, με όλα αυτά που λέτε, γιατί? Γιατί απέδειξε αυτή η παράταξη ότι μπορούσε και να σχεδιάζει και να υλοποιεί. Ενώ η προηγούμενη παράταξη μόνο σχεδίασε. Μάλιστα, ακούω αυτά που λέτε, αξιολογούνται. Μία φράση για να με βάλετε και στο επόμενο θέμα, για τον Νίκο Γκόντα. Πώς βλέπετε την επαναλαμβανόμενη υποψηφιότητα Νίκου Γκόντα για τη Δημαρχία της πόλης? Θα κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό, για την παράταξη Γκόντα? Η παράταξη Παπασταύρου Γκόντα, γιατί είναι συνέχεια αυτή. Ναι, ναι. Έτσι, επί 12 χρόνια υπήρξαν, λειτουργήσαν και ηγεμόνευσαν. Το 6 ηγεμόνευσε ο Νίκος Γκόντας, για να λέμε την αλήθεια. Άρα έχει δικαίωμα, εμπειρία και γνώση να διεκδικήσει μια θητεία. Βέβαια, το κακό είναι ότι είναι πολύ διασπασμένος ο χώρος. Δηλαδή, η κολυμπήθρα που θα μπορούσαν να βουτήξουν είναι τρεις βουτυχτές, είναι σαν το σταυρό στη λίμνη, ποιος θα τον πιάσει τώρα. Ναι. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Και ξέρετε, όταν υπάρχει διάσπαση, φεύγουν και οι οπαδοί.
Κοιτάνε να βρουν ποιος είναι νικητής. Να. Παίζει ρόλο. Πάνε σε ένα τέταρτο. Από τις τρεις μπορεί να πάει κανείς. Ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών. Ναι. Στρέφεται και σε αυτόν που έχει τη διέσθηση, ναι, ότι θα κερδίσει. Ποιος θα είναι στο δεύτερο γύρο, κύριε? Εγώ νομίζω ότι ο Παπαγεωργίου είναι σίγουρα, δεν το συζητάω. Είναι δεύτερο γύρο σίγουρα. Γιατί είδα και το ψηφοδέλτιο, είδα και τους ανθρώπους, είδα και αυτά που άκουσα και αυτά που είπε και όλα αυτά που έχει σχεδιασμένα κλπ. Είναι μεγάλο, μεγάλο το μπάτζετ που κυνηγάνε και το πιο σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουν όλοι, ναι, αυτό, ναι, είναι το θέμα της κλιματικής αλλαγής σήμερα, βλέπετε την καταστροφή στην Ελλάδα και η προσπάθεια η πόλη μας να μπει στις κλιματικά ουδέτερες. Ποιος θα είναι μαζί με τον Παπαγεωργίου στο δεύτερο γύρο, εκτίμηση, πρόγνωση μπορεί να κάνει, δεν θα το κάνει. Δεν μπορώ να κάνω εύκολα εκτίμηση, ναι, θα είναι κατά τη γνώμη μου κάτι μεταξύ Καλογιάννη Μπέγκα. Ευχαριστώ, κύριε Φίλη. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά όμως, γιατί όλα αυτά είναι εικασίες. Εγώ δεν έχω μέτρηση αυτή τη στιγμή. Ούτε εγώ. Και να σας πω και κάτι. Προς το τέλος του μήνα θα έχω αντιληφθεί περισσότερα, γιατί θα έχω περπατήσει πάρα πολύ με τον κόσμο. Έτσι. Ακόμα ο κόσμος δεν έχει μιλήσει. Έτσι όπως το λέτε. Όπως το λέτε. Και δεν έχει ασχοληθεί μαζί μας. Δεν έχει ασχοληθεί το μεγάλο κομμάτι του κόσμου, δεν έχει ασχοληθεί μαζί μας. Κόσμος Δευτέρα θέλει να πάει τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι είναι. Ο κόσμος θέλει να βγάλει τα χειμωνιάτικα να τα ετοιμάσει. Κόμπι θέλει να μαζέψει τα καλοκαιρινά. Κόμπι θέλει να ασχοληθεί μαζί μας το επόμενο. Θα ασχοληθεί του τελευταίου. Έτσι, έτσι στο τέλος του μήνα και στην πρώτη εβδομάδα του Φεβρίου. Αλλά ξαναλέω. Ναι. Όχι στην αποχή. Απευθύνομαι κυρίως στους νέους. Όχι στην αποχή. Είναι καταστροφή. Αφήνεις κάποιον άλλον να αποφασίζει για σένα. Συμφωνώ εγώ απόλυτα μαζί σας. Αυτό. Και δεν είναι θεωρητικό αυτό που λέτε. Όχι, είναι με το λέμε. Είναι πραγματικό. Είναι η καθημερινότητά μας. Είναι όλα μας. Όλα μας. Να είστε καλά, κύριε Φίλιο, εσείς και οι δικοί σας άνθρωποι. Να είστε γεροί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ντόκα. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τις εκλογές παρά τους περιορισμούς. Για την υπομονή του. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Φίλιο. Τώρα πάμε. Είπαμε για λίγο πριν ο υποψήφιος δήμαρχος Νίκος Γκόντας, επικεφαλής της ανεξάρτητης δημοτικής πρωτοπορίας.